Λοιπόν, το παιχνίδι αρχίζει με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ στην πρώτη κατοχή. Είναι ο Μαγκίλ με το νούμερο 1. Η κυκλοφορία της μπάλας στην περιφέρεια. Θα πάρει το πικ από τον Κουμί. Βρίσκει χώρο για το σιούτ. Πρώτο εύστοχο στον αγώνα ο Έρικ Μαγκίλ, 0-2 από ΕΛ. Το site πάει πολύ καλά. Βλέπουμε αυξημένο ενδιαφέρον για την καλαθόσφαιρα μας. Ιερονιμίδης, κάρφωμα και φάουλ. Πάει και πανηγυρίζει με τον πάγκο. Δέχεται την αγκαλιά από τον Μάριο Αργύρου. Μανολόπουλος προσποίησει, πάει στο καλάθι και καρφώνει. Εξαιρετική φάση από τον Σωτήρη Μανολόπουλο που ξεσήκωσε και τον πάγκο της ΑΕΚ. Σνάιντερ αφήνει στον Μανολόπουλο για τρεις. Μέσα, πρώτο καλάθι τριών πόντων σήμερα από τον Σωτήρη Μανολόπουλο που μπήκε ζεστός. Να δούμε αν θα το αλλάξει τώρα. Με δύο αναπηδήσεις το αλλάζει εκεί που το λέγαμε. Μανολόπουλος. Κορονίδης στο τέλος των 24, εύστοχος. Άρης Κορονίδης, ο οποίος βομβαρδίζει τα καλάθια εδώ και δύο δεκαετίες και δεν σκοπεύει να σταματήσει. Ιερονιμίδης, τον Γκρίφιν. Έρχεται ο Μαντοβάνη στο rebound επιθετικό. Μαγκίλ καρφώνει. Για να δούμε τώρα εδώ, Σνάιντερ, ωραία προσπάθεια. 32-21 μπροστά η ΑΕΚ και time out ηρώνονται. Στους συμπαίκτες σου, αγάπη στους παίκτες σου καλύτερους. Γιαναράς για τρεις, εύστοχος ο Γιάννης Γιαναράς από μακριά. Γιατί δεν μπορεί με τον τρόπο που παίζει. Κιλαράς για τρεις, εύστοχος. Ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ που το πανηγύρισε κιόλας. Πρέπει να ξέρουν ότι μετρούν και οι πόντι και οι νίκες και οι πόντι. Μάλιστα. Γιαναράς, γρήγορο σιούτ τριών πόντων από τον ΑΠΟΕΛ. Εύστοχος ο Γιαναράς από την γωνία. 41. Πήγε να δώσει πάσα στην weak side. Η έξτρα πάσα από τον Κορονίδη στο Σνάιντερ για τρεις. Αστοχός, επιθετικό rebound. Ο Μαντοβάνη κάτω από το καλάθι σκοράρει. Η πίεση του Κιλαρά εκεί δεν σταμάτησε τον Μαντοβάνη για δεύτερη συνεχόμενη επίθεση. Νέο καλάθι από την ΑΕΚ. Σιμιτσής για τρεις. Σκοράρει ο Σιμιτσής από τα 6.75. 55. Σνάιντερ ψηλά. Κάρφωμα αλεϊούπα από τον Goodwin. 13 πόντους, 12 ριμπάου. Σιζόπουλος, νέο σιούτ τριών πόντων και αυτό μέσα. Γιαναράς, νέο σιούτ τριών πόντων και αυτό μέσα από τον Γιάννη Γιαναρά. Μανολόπουλος θα πάρει την προσπάθεια. Σκοράρει ο Μανολόπουλος με το τέλος της τρίτης περίοδου και πανηγυρίζει. Θα πετύχει το καλάθι τριών πόντων ο Σωτήρης Μανολόπουλος. Ο Στυλιανού, ο ΑΠΟΕΛ που θα τρέξει με τον Γκρίφιν να πάει στο coast to coast και να σκοράρει. Το παιχνίδι που θα τελειώσει κάπου εδώ. Οι πάγκοι των δύο ομάδων τα λένε μεταξύ τους. Εκεί δίνουν τα χέρια. Με αυτοπρέπεια σταματάει, τελειώνει το παιχνίδι.